Χαίρετε κύριε Κυλώνη, με τον νωρί σήμερα. Γεια σα κύριε Ζαγόρα. Καλησπέρα. Να ακούσω τι πες. Με τον νωρί σήμερα λέω. Με τον νωρί. Α, με τον νωρί, με τον νωρί. Ναι, ναι, εντάξει, τάκη, είμαστε ευέλικτοι έτσι, και έτσι. Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του προγράμματος. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. LibroBet με χορηγό την NovBet όπως κάθε μέρα. Χθες για να ευλογήσουμε και τα γένια μας βγήκε έστω και στις καθυστερήσεις η διάδα που είχαμε δώσει επιλογών με τα Combo Bets. 5.30 πλήρωνε, όποιος ακολούθησε σε καλή μεριά. Βγήκαν τα ζευγάρια των ημιτελικών του Champions League που θα μας απασχολήσουν τα πρώτα παιχνίδια το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. 9 Μαΐου έχουμε Real City στο Μπερναμπέου και μια μέρα μετά Τετάρτη 10 Μαΐου το πρώτο από τα δύο ντέρμπι του Μιλάνου που θα ξαναδούμε μετά από αρκετά χρόνια. Είχαν παίξει και το 2003 Μίλαν Ίντερ στα ημιτελικά. Τότε είχε περάσει η Μίλαν με δύο ισοπαλίες 0-0 και 1-1. Ήταν η εποχή που ακόμα μετρούσαν τα εκτός έδρας γκολ. Και είχε πάρει και με τρίτη ισοπαλία στα πέναλτι το Champions League στον τελικό του Old Trafford με τη Juventus. Κοινός πονόματος. Με τρία σε ρίχη είχε πάρει το Champions League τότε η Μίλαν. Άρα σίγουρα λοιπόν... Ιταλός στον τελικό του Champions League φέτος. Σίγουρα Ιταλός 100%. Και είναι ωραίο αυτό τώρα. Ναι, ναι, σαν να έχουμε, ξέρω εγώ, τελικό, ημιτελικό μάλλον, πάω Κάρης ή ξέρω εγώ, πάω Κερακλής και τέλει, από την ίδια πόλη. Κοίταξε. Ο Αντσελότη είχε πει πριν από καιρό, ο νυν τεχνικός της Ρεάλ, ότι ο τελικός θα είναι Ρεάλ Μίλαν. Και είναι. Άντε, ρε, η Μίλαν θα ξαναπαίξει. Αν πάει στο τελικό, η Μίλαν θα ξαναπαίξει τελικό Champions League εκεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης, το Ατατούρκο, εκεί όπου είχε χάσει τον αλή του μνήμη τελικό του 2005 με αντίπαλο την ομάδα στη Λίβερπουλ. Το 3-0 ημίχρονο, 3-3 τελικό και στα πέναλτι. Λοιπόν, για να δούμε, μέχρι τότε έχουμε αρκετό καιρό. Πάμε σήμερα να δούμε. Τι ζευγάρι θα προκύψουν και στα ημιτελικά των άλλων δύο διοργανώσεων της UEFA, Europa League και Conference League. Στο Europa League αλλά και στο Conference League, με βάση τα σκορ των πρώτων αγώνων, πιστεύω ότι από τα 8 συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουμε απόψε, πιστεύω ότι τουλάχιστον δύο παρατάσεις θα δούμε. Και ειδικά στο Europa League είναι πολύ, πολύ λεπτές οι ισορροπίες και βάσει των σκορ των πρώτων αγώνων και λόγω του ότι είναι σαφώς πιο ισορροπημένα τα ζευγάρια εν συγκρίση με το Conference League. Για να τα πάρουμε τη σειρά, στο Europa League και οι τέσσερις revans είναι στις 10 το βράδυ ταυτόχρονα. Τα παίρνω εδώ με τη σειρά όπως θα έχει η Novibet στην σελίδα της. Union Saint-Gilloise Leverkusen 1-1 το πρώτο μάτι στη Γερμανία, όπου η Union είχε προηγηθεί και θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει και με το διπλό. Θυμίζω ότι οι Βέλγοι στον προηγούμενο γύρο απέκτησαν μια άλλη ομάδα της Bundesliga, την Union Βερολίνου, μάλιστα στη Revanse, έχοντας πάρει και πάλι ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι στο Βερολίνο με 3-3. Είχαν ρίξει μια ξεγυρισμένη τριάρα στην ομάδα του Βερολίνου. Εντάξει, βέβαια, η Leverkusen έχει σαφώς πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα γυροφέρνει για αρκετά λεπτά αγωνιστικά την ισοπαλία και το ενδεχόμενο παράτασης. Εγώ στο Χι Τζογάρα, στο 3.55 η ισοπαλία στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Υπενθυμίζουμε ότι μετά την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ, ό,τι ισοπαλία και να έχουμε πλέον οδηγεί σε παράταση. Δεν χρειάζεται να έχουμε την επανάληψη του ίδιου ακριβώς σκορ με τον πρώτο αγώνα. Αρκετά πιθανή παράταση βλέπω και το παιχνίδι του Ολύμπικο, το Ρώμα Φέγενορτ. Η Φέγενορτ που έχει κερδίσει με 1-0 στο Ρότερνταμ, με την Ρώμα να χάνει πέναλτι, το είχε στείλει στο δοκάρι ο αρχηγός ο Πελεγκρίνι όσο το σκορ ήταν στο 0-0. Στο 1-78 ενώ άσης της Ρώμα αρκετά χαμηλώσει η Φέγενορτ, υπενθυμίζουμε ότι είναι τρένο φέτος στην Ολλανδία, είναι πρωτοπόρος και μάλλον θα πάρει το πρωτάθλημα και τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη. Εδώ τζόγαρα στο ενδεχόμενο παράτασης, που τι σημαίνει αυτό, νίκη της Ρώμα με ένα γκολ διαφορά. 1-0 που είναι και το αγαπημένο σκορ του Μουρίνιο, 2-1 και ούτω καθεξής. Το 1-78 του άσου, αν το κυνηγείς έτσι με άσο στο γκολ, πηγαίνει στο 3-40. Στο Σεβίλη Μάτσες United, εδώ θυμόμαστε την περασμένη εβδομάδα το 2-0 της United έγινε ως διαμαγεία, θα λέγαμε 2-2 με δύο αυτογκόλ των Άγγλων στα τελευταία λεπτά. Η Σεβίλη που πλέον είναι στην καλύτερη φετινή της φάση, όχι ξενιάσει με την υπόθεση παραμονή, αλλά είναι σαφώς πιο άνετη. Παίζει στην δική της διοργάνωση μπροστά στο κοινό της. Ξέρουμε τι έχει κάνει σε αυτό το κύπελο η Σεβίλη, είναι η πολυνίκη του θεσμού με 5 κατακτήσεις. Η United, η οποία ταξίδεψε με αρκετές και σημαντικές απουσίες. Πιο σημαντικές θα έλεγα εγώ ότι είναι των δύο βασικών της στόπερ, του Βαράν και του Λισάντρο Μαρτίνες που είναι εκτός. Ο Μαγκουάιρ ξέρουμε πόσο επιρρεπής στο λάθος είναι, έβαλε και αυτόν τον γκολ στο πρώτο μάτς. Εξίσου σημαντική, αν όχι πιο σημαντική, και η απουσία λόγω τιμωρίας του Μπρούνο Φερνάντες. Είναι τιμωρημένος σήμερα ο Πορτογάλος χαφ, από τα πόδια του οποίου περνάει σχεδόν όλο το παιχνίδι της United. Και ο Ράσφορντ δεν θα ξεκινήσει λογικά βασικός. Ταξίδεψε μεν, αλλά είναι αμφίβολος και το θεωρώ απίθανο να παίξει 90 λεπτό και με ενδεχόμενο παράταση μπροστά. Εγώ και εδώ προτίμησα την ισοπαλία στο 3.75, το βλέπω αρκετά ισορροπημένο. Με το Sporting Λισαβόνας Juventus δεν έμπλεξα. Εδώ θυμίζουμε η Juventus, αν και ήταν χειρότερη των Πορτογάλων,
Χειρότερη. Ήταν χειρότερη, ήταν χειρότερη από την Sporting και η Juventus στο πρώτο παιχνίδι. Είχε κερδίσει πάντως με 1-0. Η Juventus, η οποία περιμένει και μέσα στην ημέρα να βγει απόφαση, η οριστική απόφαση για το αν θα τις επιστραφούν ή όχι 15 βαθμοί από το πρωτάθλημα. Αν τους πάρει πίσω, ξαναμπαίνει πολύ δυνατά όχι στην διεκδίκηση του τίτλου. Αυτό ουσιαστικά έχει καταλήξει ήδη στην Νάπολη. Ναι, ναι, σήμερα θα βγει οριστική απόφαση για το αν θα πάρει πίσω ή όχι τους 15 βαθμούς. Αν τους πάρει, γίνεται γιάχμα, όπως λέμε, κατάσταση για το Champions League, για τις υπόλοιπες τρεις θέσεις που θα οδηγήσουν στους ομίλους. Η Juventus, η οποία είναι σχεδόν κομπλέ, εντάξει, με τα ψέματα κερδίζει φέτος, αλλά είναι η Juventus, έχει την φανέλα. Η Sporting ψάνα βγάζει μια κούραση στα τελευταία παιχνίδια, έχει κάποιες απουσίες στην επίθεση. Δεν ασχολήθηκα με το παιχνίδι, το άφησα στην τύχη. Τώρα από το Europa League κράτησα τις ισοπαλίες στο Βέλγιο, στο Union Saint-Gilloise Leverkusen και στο Sevilla Manchester United, σε αποδόσεις 3,55 και 3,75 αντίστοιχα στην Novibet. Σενάρια που οδηγούν σε παράταση, όπως και στο Ολύμπικο, στο Ρώμα Φέγγινορντ, όπου ασχολήθηκα με την νίκη της Ρώμα, οριακή νίκη στον γκολ, όπως το συνηθίζει άλλωστε η ομάδα του Μουρίνιο. Κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, και αυτό οδηγεί σε παράταση. Στο Conference League έχουμε πιο ευδιάκριτες διαφορές μεταξύ των ζευγαριών. Αν και στα πρώτα παιχνίδια την περασμένη εβδομάδα δεν φάνηκε αυτό. Για παράδειγμα, στο West Ham Γάνδη, με τη West Ham να είναι βάση των book το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Η West Ham, ναι, μεν πήρε την ισοπαλία, ναι, μεν προηγήθηκε στο 1-1 με τη Γάνδη, αλλά δεν ήταν καλή, ήταν η καλύτερη η Βέλγη. Βέβαια, η West Ham είναι ομάδα έδρας, έχει πολύ πιο πλούσιο ρόστερ, οπότε μπορεί να τα απεξέλθει και στην κούραση. Η Γάνδη είναι μια ομάδα περιορισμένων για αυτό το επίπεδο της οργάνωσης δυνατοτήτων. Ο Άσο το 1-55 δεν μου λέει κάτι. Πιθανώς είναι μεν. Η West Ham θέλει νίκη έστω και με μισό 0 για να πάρει την πρόκριση. Εγώ εδώ πήγα σε πιο εξειδικευμένη επιλογή, άσος με ασιατικό handicap μείον 1, που σημαίνει αυτό, για να μαθαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, ναι, για τα ασιατικά handicap. Αν κερδίσει ακριβώς με ένα γκολ διαφορά η West Ham, ναι, μεν δεν πληρώνεσαι, αλλά το παίρνεις πίσω σαν μονάδα. Ανεβάζει βέβαια πάρα πολύ την απόδοση. Από το 1,55 του άσου πηγαίνει στο 2+ με ασιατικό handicap μείον 1. Ασιατικό handicap, μάλιστα. Ωραίο. Βέβαια, ναι, το μείον 1. Λοιπόν, στο Alkmaar Anderlecht, εδώ η Alkmaar, αν και είχασε πολλές ευκαιρίες στις Βρυξέλλες, ιτήθηκε με 1-0 από την Anderlecht. Μια Anderlecht η οποία είναι στην χειρότερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει για πρώτη φορά από καταβολής play-off στο Βέλγιο, εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας. Είναι 10 αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο. Μάλιστα, μετά το πρώτο παιχνίδι την Alkmaar, έφαγε μια ξεγυρισμένη πεντάρα από την Genk την Κυριακή. Η Alkmaar παραδοσιακά πάρα πολύ δυνατή στην έδρα. Θυμίζουμε ότι στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε με νίκες μέσα έξω την Λάτσιο, που είναι πάρα πολύ δυνατή φέτος. Ο Παυλίδης παίζει κανονικά. Δεν το αποκλείω η Alkmaar να κάνει την ανατροπή και μέσα στο 90 λεπτό. Επειδή εδώ άσο είναι στο 1,71, είναι απόδοση, είναι μεν δίκαιη, αλλά εμένα δεν με καλύπτει. Εδώ πήγα στο άσο με over 1,5, που καλύπτει και το 2-0 σκορ που οδηγεί σε παράταση. Ανεβαίνει η απόδοση στο 2-10. Ο άσο μαζί με over 1,5. Στο Φιωρεντίνο Λέχ Πόζο, να είναι το μοναδικό ζευγάρι που έχει κρυθεί στο 100% η πρόκριση. Έχει κερδίσει η Φιωρεντίνα με 1-4 στην Πολωνία. Έχει και πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή τη Φιωρεντίνα. Δεν βλέπω να προκύπτει σενάριο έτσι θρίλερ να γίνει και στο Αρτέμι Φράγκη. Δυστυχώς, επειδή η Βλακή είναι παντού ανίκητη, είχαμε σημαντικά επεισόδια και χθες στη Φλωρεντία με τους οπαδούς της Λέχ Πόζναν που ταξίδεψαν. Εντάξει, οι Πολωνοί φημίζονται και για τον χουλιγκανισμό που κουβαλάνε γενικότερα στα γήπεδα, εντός και εκτός χώρας. Φυσικά δεν αξίζει το 1,39 στον άσο της Φιωρεντίνα, η οποία δεν θα παίξει με πάρα πολλές αλλαγές, παρόλο που έχει εξασφαλίσει την πρόκριση ουσιαστικά. Και δεν το αποκλείω να έχουμε παράταση, τέλος πάντων να έχουμε suspense και στο παιχνίδι της Νίκαιας, εκεί όπου η Νίση υποδέχεται την Βασιλεία. Η Νίση, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει φτάσει τόσο μακριά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Βασιλεία είναι σαφώς πιο παρτοκαπνισμένη στην Ευρώπη. 2-2 το πρώτο μάτς. Γενικά είναι ομάδες που σε αρκετά παιχνίδια τους φέτος βλέπουμε τον goal-goal να επιβεβαιώνεται και πολλές φορές ξεφεύγει και στο over το παιχνίδι. Το goal-goal έχει πάει στο 2-10. Εδώ δεν έμπαιξαμε σημείο. Κράτησε το 2-10 στον Ις Βασιλεία. Και ας λήξει και 5-1 και 3-3. Ποσό με ενδιαφέρει. Άρα από το Conference League, για να σουμάρουμε, τον άσο της Alkmaar με over 1,5, γιατί η Alkmaar θέλει τουλάχιστον 2 γκολ, αν δεν δεχτεί από την Anderlecht να το στείλει στην παράταση. Στο West Ham Γάνδη, τον άσο με ασιατικό handicap μείον 1, θεωρώ ότι είναι καλύτερη επιλογή από το over 1,5, ας πούμε, άσο με over 1,5, γιατί η West Ham, αν κερδίσει με 1-0, αυτό που θα έχει παίξει τον άσο με over 1,5 θα χάσει τα λεφτά του, αλλά η West Ham θα έχει πάρει την πρόκριση. Ενώ με το ασιατικό μείον 1, ναι, δεν θα πληρωθεί,
αλλά θα το πάρει πίσω σαν μονάδα το στοίχημα. Και το goal-goal που είναι πλέον σε εξαιρετική απόδοση στην Όβμπετ, στο 2-10 στο Νις Βασιλεία. Το goal-goal που επιβεβαιώνεται σε πάρα πολλά παιχνίδια και των δύο την φετινή σεζόν. Αυτά είναι ο λίγης Γιώργο με τα σημερινά παιχνίδια με τα οποία πέφτει η αυλή της προμηθελικής φάσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ξανά με Ευρώπη σε τρεις εβδομάδες θα ασχοληθούμε. NBA. Από NBA δεν έχω κάτι να σου πω την αλήθεια. Έχει η Brooklyn Nets, Φιλαδέλφια, ναι. Golden State, Sacramento. Τι ώρα είναι, 5, πια 5 ρε είναι. Φίλε. Ναι, έχουμε χάσει δύο παιχνίδια όμως, τα πρώτα. Και έχει και Clippers Phoenix, αυτό είναι ωραίο ζευγάρι. Και αυτό αργάμιση, και αυτό 5,5 ρε, είναι δυνατόν. Το Clippers Phoenix, αυτό είναι και από ό,τι βλέπω εδώ στην Off-Bet, τις αποδόσεις είναι και αρκετά ισορροπημένο. Είναι φαβορί Suns στο 1,74 το διπλό τους. Στο Brooklyn Nets, Φιλαδέλφια, που είναι το νωρίς, 2,5. Εδώ είναι φαβορή αρκετά δυνατό οι Sixers. 1,52 το διπλό. Ναι. Και 2,60 ο Άσος. Και το δικό μας το match, Golden State με το Sacramento. 1,48 Άσος, 3,07 το διπλό του Sacramento. Μάλιστα. Αυτό Άσος είναι λογικά, εντάξει. Έχει ένα. Αν το πάρεις και, αν το πάρεις και με μείον 5,5 handicap, για να κερδίσει ο Νιγόριος με 6 πόντους και πάνω, το παίρνεις σε απόδοση 85 στην Off-Bet. Έχει ένα ωραίο beef που λένε οι παλαιότεροι. Στο match των Grizzlies με τους Lakers, εκεί που ένας παίκτης των Grizzlies είπε χθες, είχε, έχω στη μούρτη μπροστά στο LeBron μετά από ένα καλάθι, στο LeBron James τώρα, ναι. Έτσι και λέει έτσι θα κάνω, λέει, έτσι γουστάρω να κάνω εγώ, λέει, έτσι, και λέει είναι γέρος αυτός. Έχει ένα, μια χοντρή κόντρα εκεί, ναι. Δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα, ο Brooks νομίζω λέγεται αυτός. Εκεί είχε ένα ωραίο θέμα. Δεν μου λες, ο Κάρι θα βάλει σήμερα 39 πόντους και πάνω. Γιατί υπάρχει ένα ειδικό στοίχημα στις ενισχυμένες αποδόσεις της Novibet. Over 38,5 πόντους Στέφεν Κάρι στο 5,90 απόδοση. Κοίταξε, τα πρώτα δύο παιχνίδια δεν ήταν πολύ ψηλά. Νομίζω σήμερα για να τους δείξουμε. Ναι, νομίζω ναι. Κοίταξε, ναι. Η κοιλίδα μας, η αχίλιος πτέρνα είναι αυτός ο άνευρος, ο άχρωμος, ο άοσμος, ο Κλέι Τόμσον. Αυτόν που θέλει και μεγάλο συμβόλαιο. Άιντε από εδώ που θέλει και μεγάλο συμβόλαιο. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, έγινε Γιώργο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.